Ξεχυλίσε η οργή και η αγανάκτηση σήμερα των παραγωγών από τον ευρύτερο Δήμο της Νάουσας εξαιτίας των εκτιμήσεων των γεωπόνων του Αλεγά, οι οποίες ουσιαστικά χαντακώνουν τους παραγωγούς. Πρόεδροι συλλόγων και συνεταιρισμών συγκεντρώθηκαν σήμερα με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβούλου και υποψηφίου του Περιφερειάρχη Μαθίας Κώστα Καλατζίδη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας, προκειμένου να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα χειριστούν την κατάσταση, μην αποκλείοντας ακόμη και το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων. Ο κ. Καλατζίδης επεσήμανε μεταξύ άλλων τα προβλήματα είναι πολλά και σοβαρά, ενώ είναι ορατός και ο κίνδυνος καλαζόπτωσης στο επόμενο διάστημα. Μαζευτήκαμε εδώ στο διευρυμένο Δήμο Νάουσας. Κάλεσα Προέδρου Συνεταιρισμών Αγρότες γενικά της περιοχής με θέμα την περσινή χαλαζόπτωση που είχαμε για τις εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ. Είναι πολλά τα παράπονα, τα προβλήματα από τις εκτιμήσεις. Η ζημία ήταν, όπως ξέρουμε, σχεδόν ολοκληρωτική. Οι αποζημιώσεις δεν, ενώ θα έπρεπε να είναι ίσες και ίδιες για όλους, είναι πολύ λίγες, είναι αλλού θετικές και αλλού πολύ αρνητικές. Θα τα ακούσετε από τους ίδιους τους αγρότες. Αλλά θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμη. Μπαίνουμε σε καινούρια καλλιεργητική περίοδο. Σε ένα μήνα πάλι έρχονται τα ροδάκινα. Δεν ξέρουμε όμως αν έρχεται η χαλάζη. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί με τα αεροπλάνα που θα έπρεπε να είναι σε ετοιμότητα, για να γίνει διαγωνισμός να σηκωθούν αεροπλάνα για το να σπάσουν το χαλάζι, δεν υπάρχουν, υπάρχει μόνο μία εταιρεία, και για να γίνει ένας μειοδοτικός διαγωνισμός θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον το λιγότερο δύο, και αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα, και είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δούμε μαζί με την πολιτεία για να μην έχουμε τα περσινά προβλήματα πάλι. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας Κώστας Ταμπακιάρης αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τους αγρότες να περιμένουν 11 ολόκληρους μήνες για να πάρουν τις αποζημιώσεις και αυτές τελικά να απέχουν πολύ από την πραγματική ζημιά που έχουν πάθει. Σε ό,τι αφορά τις χαλαζοπτώσεις, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η ζημιά που υπέστη η περιοχή της Νάουσας στον ευρύτερο Δήμο Νάουσας ήταν καθολική. Το ήξεραν όλοι οι προϊστάμενοι του ΕΛΓΑ. Ο διοικητής του ΕΛΓΑ, ο οποίος επισκέφθηκε 2 μέρες μετά το χαλάζι την περιοχή και διαπίστωσε ποια ήταν η ζημιά. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει από τις εκτιμήσεις δεν ικανοποιούν πολλές περιοχές στο Δήμο της Νάουσας. Ο κόσμος πίστευε και ευελπιστούσε ότι, παρόλο που άργησαν οι αποζημιώσεις, ότι οι εκτιμήσεις θα είναι καλές και θα πάρουν χρήματα. Δυστυχώς τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα, ο κόσμος είναι εξοργισμένος, αγανακτισμένος, δεν πρόκειται να δεχτεί αυτές τις εκτιμήσεις και τις αποζημιώσεις τις οποίες έδωσε ο ΕΛΓΑ. Και πιστεύουμε ότι θα αντιδράσουμε με όποια μέτρα και με όποιους τρόπους μας δίνει τη δυνατότητα να αντιδράσουμε. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στην περιοχή, ήδη έχουν ξεκινήσει καλλιεργητικές φροντίδες. Ο κόσμος έκανε υπομονή, ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι οι αποζημιώσεις θα πληρωθούν μέχρι τον Οκτώβρη μήνα. Δυστυχώς φτάσαμε τον Απρίλιο για να ολοκληρωθούν οι αποζημιώσεις, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ενώ ο κόσμος έκανε υπομονή και πίστευε ότι κάτι θα γίνει και θα πάρει κάποια χρήματα, το αποτέλεσμα από τις εκτιμήσεις είναι κάκιστο. Αυτό θα δημιουργήσει γενικότερα προβλήματα στην περιοχή, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, η περιοχή εδώ είναι αγροτική περιοχή, στηρίζεται στην αγροτική οικονομία. Η χρονιά πέρσι ήταν καταστροφική. Οπότε είναι καταστροφική και η κατάσταση γενικότερα στον επαγγελματικό κόσμο εδώ της περιοχής. Πιστεύω ότι πρέπει να το δει ο ΕΛΓΑ. Εμείς θα αναγκαστούμε να αντιδράσουμε πάνω σε αυτές τις εκτιμήσεις και ευελπιστούμε ότι
θα διορθώσει κάποια πράγματα που είναι κακώς κείμενα για εδώ για την περιοχή. Στην περιοχή μας, όπως είπαμε και οι προηγούμενοι, είχαμε μεγάλη ζημιά πέρσι με το χαλάζι και πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα έτσι στη θέση τους. Βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης να λέγεται πολλές φορές ότι μποναμάς για τους αγρότες, πέσατε κάποια λεφτά για τους αγρότες, κάνανε και ράνανε. Τα λεφτά αυτά εδώ είναι δικές μας εισφορές που πληρώνονται κάθε χρόνο και τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Όταν όμως έχουμε εμείς ζημιές, έχουμε την απέτηση να αποζημιωθούμε στο 100% της ζημιάς μας για να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Δηλαδή δεν μας τα χαρίζει κανένας αυτά τα λεφτά αυτά είναι δικά μας. Τώρα, στην περιοχή της δικιά μας, εδώ της Νάουσας, έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Οι εκτιμήσεις είναι απαράδεκτες, κατ' εμέ, γιατί δεν είναι αντικειμενικές. Τώρα δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Ίσως επειδή οι γεωπόνοι που έχουν έρθει εδώ στην περιοχή μας ήταν από άλλα μέρη και ίσως η εμπειρία που είχαν ήταν μηδενική πάνω στο ροδάκινο. Και εγώ είμαι αγρότης, κάνω καλά ροδάκινα πιστεύω. Αλλά αν με πού να κάνω καπνά, θα πω δεν ξέρω ρε παιδιά, γιατί δεν ξέρω το αντικείμενο. Προφανώς οι άνθρωποι αυτοί δεν τους καταλογίζω ότι είχαν κάποια πρόθεση να μας αδικήσουν. Ίσως ήταν άσχετοι με το αντικείμενο. Θα ήθελα ο Ελγά να είναι πιο προσεκτικός σε αυτά τα πράγματα, όταν άλλη φορά, ας πούμε, γιατί όλοι θα κάνουμε ενστάσεις. Οπότε στις ενστάσεις θα ήθελα οι οπόνοι που θα έρθουν να είναι γνώστες του αντικειμένου για να μην αδικήσουν όλο αυτόν τον κόσμο που περιμένει από αυτά τα χρήματα να ζήσει οι οικογένειές τους. Είμαστε Μεγάλη Τετάρτη όπως είπα και η ζημιά κοντεύει να... η ζημιά που μας έγινε πέρσι 11 είναι 11 μήνες. Ξέρετε πει 11 μήνες ο άλλος να μην έχει να αγοράσει ψωμί στην οικογένειά του. Μας ρώτησε κανένας από τον Ελγά πώς εμείς ζήσαμε τις οικογένειές μας όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί δεν δώσανε ένα ποσό να μπορεί, αφού ξέραν τη ζημιά. Είχε έρθει εδώ ο προϊστάμενος, ο διοικητής του Ελγά, είδε την κατάσταση. Γιατί δεν δώσανε ένα ποσό για να μπορέσει να ζήσει ο κόσμος στις οικογένειές του και μετά με την εκτίμηση να πληρωθεί και το υπόλοιπο. Τώρα αυτό βέβαια είναι πάνω στο θα μου πει, είναι κανονισμός του Ελγά. Υποτίθεται ότι υπήρχε διαβούλευση φέτος, θα άλλαζε ο κανονισμός του Ελγά, θα έπρεπε να είναι πιο φιλικός προς τον αγρότη. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Δεν ξέρω τι διαβούλευση την κάνουν αυτοί με τους εαυτούς τους. Πάντως με εμάς, σαν αγρότες, δεν την κάνανε. Έχουμε απέτηση να καθίσουν με εμάς, με τους αγροτικούς συλλόγους, για να αλλάξουμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, για να μπορεί να είναι όπως πρέπει να είναι. Όπως ανέφερε ο κ. Αντωνιάδης, σημαντικό ζήτημα είναι επίσης και η κάλυψη που θα πρέπει να έχουν στο ενδεχόμενο χαλαζόπτωσης. Πριν από λίγες μέρες, πριν από 10 μέρες, έχει πέσει χαλάζι στη Χαρίεσα. Δηλαδή υπάρχουν νεκταρίνια, τα έχω δει εγώ με τα μάτια μου, χτυπημένα. Αν δηλαδή. Τις επόμενες μέρες ακούγουμε κακοκαιρία. Θα έρθουμε, δεν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Και δεν θα έχουμε κάλυψη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία με το αεροπλάνο, δηλαδή να έχουμε κάλυψη. Για παράδεκτα ποσοστά εκτιμήσεων κάνει λόγο ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Μαρίνας Χαράλαμπας Τσαπακίδης, επισημένοντας ότι έγιναν με βάση πρώιμες όψιμες ποικιλίες και όχι με βάση τη ζημιά. Μετά από πολλή υπομονή που κάναμε 11 μηνών και περιμέναμε στα ποσοστά να υπάρχει μία αξιολόγηση αναλόγως με τη ζημιά που έγινε στη Μαρίνα, τελικά τα ποσοστά είναι απαράδεκτα. Είναι δηλαδή σε περιοχές με 100% ζημιά που έχει πέσει 3 φορές χαλάζι σε εκείνη την περιοχή, έχουμε ποσοστά το ανώτερο και σε λίγα χωράφια 80%. Και όλα αυτά σε ποικιλίες που ήταν λίγο πιο πρώιμες, σε ποικιλίες που ήταν όψιμες, με ζημία 100% υπήρχε, η ζημία ήταν 60 και 65%. Σε περιοχές που η ζημία ήταν 65 με 75% τα ποσοστά στα ίδια κτήματα με 4 είδη μέσα η ζημία ήταν από 25 με 45% η εκτίμηση που έγινε. Αυτή πιστεύω από ό,τι έχουμε δει σε εκτιμήσεις όλες στη Μαρίνα φαίνονται ότι οι εκτιμήσεις για μένα και για όλους τους κατοίκους της Μαρίνας ότι είναι γραμμένες όλες στο τραπέζι. Οι εκτιμήσεις γίνανε με βάση πρώιμες όψιμες ποικιλίες. Δεν έγινε εκτίμηση με βάση της ζημιάς. Ήτανε μαγειρεμένες. Δεν ήταν αντικειμενικές.
Το μόνο που έχω να πω είναι ότι μπήκαμε σε ένα σύστημα να πληρώνουμε κατά στρέμα 50-60 ροδάκινα, αχλάδια, 90 ευρώ το στρέμα, για να μπορούμε να έχουμε αποζημιώσεις σωστές και στο τέλος δεν εισπράττουμε τίποτα. Ιδιαίτερα φορτισμένος ο κύριος Πέλιος, αγρότης από τη Χαρία Ανάουσας, αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις των γεωπόνων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει όλοι να κινηθούν δικαστικά τόσο εναντίον του ΕΛΓΑ όσο και των γεωπόνων. Ήθελα να πω ότι έχω ένα νέο κομμάτι και θα σας δείξω μόνο τι μου έχουν βάλει σε ένα κομμάτι. Και θα μου πείτε εσείς οι ίδιοι. Δεν θα τα πω εγώ, εσείς θα τα διαβάσετε. Τα ποσοστά. Σε άλλη ποικιλία 30%, σε άλλη 40%, σε άλλη 50%, σε άλλη το κακό. Ναι, από κιλά να μην το πούμε, τέλος πάντων. Εντάξει, έλεγα βαρύ είμαι εγώ, θα με βάλουν και κιλά. Μάλλον αντίθετα πήγανε. Δηλαδή, τόσο ξεφτύλα, τι να πω. Δεν ξέρω για ποιον να μιλήσω. Αν θέλω να κατηγορήσω τον γεωπόνο, αν θέλω να κατηγορήσω τον ΕΛΓΑ, αν θέλω να κατηγορήσω την περιφέρεια που είναι και εδώ πέρα, που μα τιμάει που είναι εδώ πραγματικά αυτό ο άνθρωπο, θα πω μόνο πράγμα. Ντροπή που συμπεριφέρονται του αγρότε. Ντροπή πραγματικά. Πρέπει να κάνουμε αγωγή, κατά τη γνώμη μου, τον ΕΛΓΑ και του γεωπόνου οι οποίοι μα υφήκουσαν. Έτσι, να ουσιαίει κατελείω να το πω. Αυτό έχω να πω μόνο. Θα πω ότι δεν πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα εδώ με τίποτα. Πρέπει να βρούμε το δίκιο μας. Γιατί είμαστε στα λεφτά, τα σκάσαμε. Και εγώ από 40 στρέμματα δηλωμένα θα πάρω 3 χιλιάρικα. Εντάξει, άμα είναι καλά, τότε ευχαριστώ πολύ να ξανακάνω δήλωση. Δεν θα ξανακάνω μέχρι να πεθάνω δήλωση ποτέ. Και θα πεθάνω μετά από 500 χρόνια. Έτσι που λέγεται ο Σαν Χαϊλάντερ. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γαλαζίδη που ενέργησε σήμερα να κάνει αυτό που έκανε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Μη σταματήσουμε να συνεχίσουμε. Ασταμάτητα. Δηλαδή, είναι πραγματικά αμαρτία, ντροπή για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα μαζωμένοι να είναι αυτή η ξεφτύλα μεγάλη. Τουλάχιστον περίεργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός πως κάθε χρόνο, όπως εξηγεί στη Δίων τηλεόραση ο Πέτρος Φουντούλης, αγρότης από τη Χαριέσα, οι εκτιμήσεις των γεωπόνων δίνουν πάντα το ίδιο ποσοστό ανεξάρτητα από τις ζημιές που έχουν πάθει παραγωγή. Μια ζωή η Χαριέσα δεν παίρνει ποσοστά. Όσοι γεωπόνοι έρχονται, 30-35. Παραπάνω δεν βάζει κανένας. Αυτό γιατί τι ρόλο παίζει αυτό το θέμα? Δηλαδή υπάρχει κάποιο, όχι πλαφόν, υπάρχει κάποια οδηγία από τον ΕΛΓΑ στη Χαρίεσα να μην βάζουν ποσοστά? Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύετε ότι δεν γνωρίζουν? Όχι, είναι από τον ΕΛΓΑ, είναι συστημένη, είναι χρόνια αυτή η δουλειά που γίνεται, δεν είναι τώρα. Ενώ οι ζημιές είναι παραπάνω? Οι ζημιές είναι 100%, 70%, 80%, 35-40%, αυτά είναι. Δεν παίρνουν ποσοστά στη Χαρίεσα. Μια ζωή γίνεται. Δεν ξέρω ποιο θέμα έχει ο ΕΛΓΑ μαζί μας. Αν έχει κάτι δηλαδή που έχει κάνει κάποιος παραγωγός, να μας το πει, να ξέρουμε ότι δεν θα μας βάλουν να μην κάνουμε και δηλώσεις. Να μην πληρώνουμε ως δέχα.